Ισχυρίζεται το Υπουργείο στο άρθρο 1 ότι με το πολυνομοσχέδιο αυτό στηρίζεται, λέει, η διαδικασία της μάθησης και αποφεύγεται η δημιουργία γνωστικών κενών. Και επιπλέον ότι στηρίζονται οι οικονομικά ασθενέστεροι, καθώς και οι μαθητές απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών. Αρκεί όμως μια απλή ανάγνωση των άρθρων για να διαπιστώσει κάποιος ότι οι πραγματικές, οι μεγάλες, οι πιεστικές ανάγκες των σχολείων και των μαθητών δεν υπηρετούνται από το νομοσχέδιο και σε πολλές δε περιπτώσεις υπονομεύονται από αυτό. Τα αγκάθια λοιπόν αυτού του νομοσχεδίου, που δεν είναι και λίγα, θα αναδείξουμε εδώ. Βλέπετε, η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης της σημερινής, όπως και όλων βέβαια, είναι πολύ γερά καρφωμένη σε εκείνες τις ράγες οι οποίες οδηγούν κατευθείαν σε σχολεία μεταξύ τους διαφοροποιημένα και άρα και πολλών κατηγοριών, αυτόνομα τα ονομάζεται, και σε σχολεία μέσα στα οποία βέβαια θα αλωνίζουν ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις, ευαίσθητα καθώς τα θέλετε και πρόθυμα να ανταποκρίνονται στις όποιες απαιτήσεις της αγοράς. Θέλετε λοιπόν πραγματικά εκεί στην κυβέρνηση να στηρίξετε τη διαδικασία της μάθησης? Τότε διορίστε και μονιμοποιήστε άμεσα όλους τους συμβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία και αναβαθμίστε την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική στήριξη που τις αφήνετε να μαραζώνουν. Κοντά 53.000 έφτασαν να είναι οι αναπληρωτές συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί την περσινή σχολική χρονιά. Οι 28.000 στην πρωτοβάθμια. Και αυτό με όλους τους κόφτες που βάλατε να λειτουργούν για την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη των μαθητών, παρά τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων και σχολείων που συνεχίζονται ασταμάτητα, παρά τα 27 και βάλε τμήματα των μαθητών. Μόνο έτσι θα σταματήσει επιτέλους, με το διορισμό δηλαδή και τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, και αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο να στέλνεται χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στα σχολεία ακόμα και στη μέση της χρονιάς, ακόμα και για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Μονιμοποιήστε τους λοιπόν όλους τους αναπληρωτές άμεσα. Αυτός μάλιστα είναι ένας πολύ πρακτικός και πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να αποφεύγεται η δημιουργία γνωστικών κενών. Εσείς όμως δεν κάνετε αυτά τα τόσο λογικά και αυτονόητα. Τα θεωρείται κόστος δυσβάστακτο. Αν ήταν όμως για τον ΝΑΤΟ, για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεργολάβους, εκεί γίνεστε κουβαρντάδες. Αντί λοιπόν να ενισχύσετε και να υποστηρίξετε τη ζωντανή μάθηση, την υποκαθιστάτε με την ψηφιακή και εξ αποστάσεως. Και μάλιστα πού? Εκεί στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές με τις ψηφιακές αυτόνομες τάξεις του γυμνασίου του άρθρου 5. Και για ποιους ακόμα παρακαλώ? Για τους φτωχούς μαθητές των λυκείων, με το λεγόμενο ψηφιακό φροντιστήριο του άρθρου 3. Δηλαδή, για ποιους τα προορίζετε όλα αυτά? Μα ακριβώς για όλους εκείνους τους μαθητές οι οποίοι τη ζωντανή και φυσική εκπαίδευση και μάθηση τη χρειάζονται περισσότερο από όλους. Και τι νομίζετε, ότι όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στα ψηφιακά εργαλεία? Δεν θυμάστε τι έγινε στην πανδημία με την τηλεκπαίδευση και πόσα παιδιά τελικά έμειναν έξω από αυτήν? Και επειδή οι προθέσεις σας δεν κρύβονται, στο άρθρο 3, στην 8 παράγραφο, νομοθετείτε την πλήρη γενίκευση της ψηφιακής εκπαίδευσης παντού, καθώς με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ, δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της ψηφιακής εκπαίδευσης και σε άλλες τάξεις σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και σε επιπλέον μαθήματα. Ψηφιακά υποκατάστατα της εκπαίδευσης μοιράζεται λοιπόν παντού, αντί για το αναγκαίο και εφικτό σήμερα σε κάθε γωνιά της χώρας, τη συναρπαστική και ανεπανάληπτα μοναδική ζωντανή διαδικασία της σχολικής μάθησης. Και να πώς στα χέρια της δικής σας πολιτικής τα τεχνολογικά επιστημονικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας μετατρέπονται και υποβιβάζονται σε εργαλεία αντιλαϊκά. Την ίδια στιγμή, με το άρθρο 43, τι λέτε? Για την κάλυψη, λέει, των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ,
μπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε στα σχολεία τόσους πολλούς εκπαιδευτικούς που μας περισσεύουν και μπορούμε να τους στέλνουμε και για διοικητικές δουλειές σε άλλες υπηρεσίες? Και γιατί ο ΔΟΑΤΑΠ και όλοι αυτοί οι οργανισμοί δεν προσλαμβάνουν το προσωπικό που χρειάζονται? Για ποιο λόγο τότε τους κάνετε αυτούς τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ? Και κάτι ακόμα. Πέρυσι το Υπουργείο Παιδείας ανακάλεσε όλες τις μονιμοποιήσεις των νεοδιόριστων που έκανε το ίδιο μάλιστα, προκειμένου να τους εκβιάσει με την αξιολόγηση. Ήρθε λοιπόν τις προάλλες το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών και ακύρωσε αυτές τις ανακλητικές σας πράξεις. Πλέον δεν έχετε κανένα δικαίωμα να εκβιάζετε και να ταλαιπωρείτε όλους αυτούς τους νεοδιόριστους και οφείλετε άμεσα να προχωρήσετε στην αυτοδίκαιη μονιμοποίησή τους με την παρέλευση της διετίας. Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι δημιουργείται μητρώο επαγγελματικού προσανατολισμού, στο οποίο καταχωρίζονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο μαθητής χρήστης επιλέγει τον οικονομικό φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, στον οποίο αποδίδεται απευθείας η οικονομική διευκόλυνση. Πρόκειται για απαράδεκτη, απευθείας μάλιστα είσοδο και εμπλοκή επιχειρήσεων και ιδιωτών στο μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Και μάλιστα με το αζημίωτο, αφού θα πληρώνονται και από πάνω για τις επαγγελματικές τους συμβουλές. Άλλο ένα αίτημα λοιπόν του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων για την εκπαίδευση ικανοποιείται από μια αστική κυβέρνηση και φυσικά αποκαλύπτεται έτσι και το τι εννοείται όταν μιλάτε για το ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο. Το οποίο βέβαια σχολείο, όσο το κλείνεται μεθοδικά απέναντι στη στέρεη επιστημονική γνώση για χάρη κάποιων εφήμερων και ληξιπρόθεσμων δεξιοτήτων, τόσο περισσότερο το ανοίγεται, όπως με το άρθρο 7, σε κάθε καρυδιά σκαρίδι ιδιωτικούς φορείς να μπαινοβγαίνουν στα σχολεία και να υλοποιούν άκουσον ακόμα και προγράμματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας. Για την κυβέρνηση αυτό μάλλον ήταν που έλειπε, και τώρα πια με τους ιδιώτες μέσα στα σχολεία η ενδοσχολική βία, μαζί με την πλατφόρμα βέβαια, η ενδοσχολική βία είναι θέμα χρόνου να εκλείψει. Τέτοια επιστημονική προσέγγιση. Τώρα, από αυτό και μέχρι το δικαίωμα σε διάφορους ιδιωτικούς φορείς να αναλαμβάνουν παρακαλώ ακόμα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου, άρθρο 72, η απόσταση δεν είναι παρά μερικά άρθρα δρόμος. Με αυτά και με αυτά, το πάρτι για τους εμπόρους της γνώσης όλο και μεγαλώνει, ενώ σύμφωνα με τη λογική σας και οι μαθητές ωφελούνται, αφού μαθαίνουν παραδείγματος χάρη γραμματική με τις προσκλήσεις για πάρτι. Θέλουμε όμως να σταθούμε λίγο περισσότερο στην ειδική αγωγή, η οποία συμμετέχει με τρία άρθρα και τι άρθρα, στο νομοσχέδιο αυτό. Φυσικά, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι την περασμένη σχολική χρονιά και για 5 ολόκληρους παρακαλώ μήνες, τη μισή χρονιά δηλαδή, 1000 παιδιά με αναπηρία και άλλα τόσα χωρίς, δεν πήγαιναν στα σχολεία τους, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν είχαν καταχειρωθεί, λέει, τα ανάλογα δρομολόγια στους ιδιώτες. Τώρα στο νομοσχέδιο και σε συνέχεια των προηγούμενων που έλεγα με το 45ο άρθρο, δίνεται τη δυνατότητα και εδώ σε διάφορους ιδιωτικούς φορείς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να παρέχουν σε άτομα άνω των 15 ετών ειδική αγωγή με τις δομές τους, αναγνωρισμένες μάλιστα, ιδιωτικές δομές, αναγνωρισμένες μάλιστα από το κράτος και ως σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Αντί δηλαδή που τώρα χρειάζεται όσο ποτέ να ενισχύσετε ουσιαστικά την ειδική αγωγή, εσείς τι κάνετε? Παραχωρείτε ακόμα περισσότερο χώρο στην ιδιωτική, όπως λέτε, πρωτοβουλία, να κάνει business στην ειδική αγωγή. Business δηλαδή με τον πόνο και τις ανάγκες των ανθρώπων. Δεν είναι αυτό όμως το μόνο κακό στο άρθρο 45. Καθώς τροποποιείται το νόμο 3699 του 2008, έναν δικό σας νόμο, τη δική σας κυβέρνησης, προς το χειρότερο τον τροποποιείται. Και εμάς τουλάχιστον, ξέρετε, δεν μας ξεγελάτε. Γιατί αυτή η τροποποίηση δεν αφορά τελικά μόνο την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 3699, όπως παραπλανητικά αναφέρεται, αλλά αφορά και στην παράγραφο 5 του ίδιου νόμου,
η οποία επί της ουσίας με τη σημερινή τροποποίηση σχεδόν απενεργοποιείται. Τι λέει αυτή η παράγραφος? Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Για κάθε μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το εξατομικευμένο, σχεδιάζεται από τη διεπιστημονική ομάδα του οικείου και δι, και δασί τώρα. Συντάσσεται και υλοποιείται από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το σύμβουλο. Στο σχεδιασμό αυτού του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης συμμετέχει και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής μετά από πρόσκληση του οικείου και δασί. Αυτό είναι που υπονομεύεται άμεσα με το άρθρο αυτό, καθώς επιχειρείτε να απαλλαγείτε από τη θεσμική σας ευθύνη, γιατί αυτό πάτε να κάνετε, η οποία προκύπτει από ένα δικό σας παλαιότερο νόμο, τον 3699. Ευθύνη να ασχοληθείτε εξατομικευμένα, όπως πρέπει, με τον κάθε μαθητή με αναπηρία και να στηρίξετε τον αρμόδιο εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Τελειώνω σε λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Γιατί και εδώ υπολογίζετε το δημοσιονομικό κόστος και φτάνετε να διαστρεβλώνετε τη λογική της μη διάκρισης και φτάνετε να υποβιβάζετε τη συμπερίληψη σε έναν αδυσόπιτο κόφτη και εργαλείο για την κατάργηση κάθε εξατομικευμένης στήριξης παιδιών με αναπηρίες. Σας βολεύει πάρα πολύ, δημοσιονομικά σας βολεύει, τις ανάγκες αυτών των παιδιών να τις ομογενοποιήσετε, τσάτρα πάτρα που λέμε, και μετά να τις τσουβαλιάσετε σε ένα γενικό πλαίσιο, ώστε να χρειαστείτε έτσι λιγότερες δαπάνες και για προσλήψεις και για αναγκαίους χώρους παρέμβασης και για επιστημονικά εργαλεία και για μέσα. Με λίγα λόγια, θέλετε να ξεμπερδεύετε σιγά σιγά με την ενασχόληση με τον κάθε μαθητή, με αναπηρία, χωριστά, γιατί αυτό θεωρείται κοστοβόρο για την πολιτική σας. Και γι' αυτό τα οθείτε αυτά τα παιδιά στο περιθώριο της εκπαιδευτικής και δυστυχώς όχι μόνο διαδικασίας. Γιατί εκεί ακριβώς οδηγεί αυτά τα παιδιά η κυβερνητική αναλγησία και η λογική σας περί κόστους ωφέλους, την ώρα που χρειάζονται και δικαιούνται την κατοίκον φυσική και ζωντανή, επαναλαμβάνω, ζωντανή διαπροσωπική διδασκαλία, εσείς τι κάνετε? Τους πετάτε μια τηλεκπαίδευση. Με την ίδια ακριβώς λογική συμπεριφέρεστε και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, καθιερώνετε με έναν αυθαίρετο εντελώς τρόπο ένα ποσοστό 75% αναπηρίας για να θεμελιώσουν δικαίωμα απόσπασης και 80% και άνω για να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης, χωρίς καμιά απολύτως επιστημονική τεκμηρίωση, μόνο και μόνο για να περιορίσετε αυτές τις κατηγορίες. Σταματώ εδώ, κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω την τοποθέτησή μας για τα άρθρα πάνω στα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης και του αθλητισμού στην επόμενη συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ.